την άλλη εξέλιξη του γυναικολόγου που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, ποιες είναι ακριβώς οι κατηγορίες. Μίας γυναίκας, κάτι ασυναδέλφου του, σε δημόσιο νοσηλευτήριο, να πούμε πώς κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση. Είναι εργαζόμενη στο ίδιο δημόσιο νοσηλευτήριο, ο οποίος αυτός ο γιατρός ζήτησε μέσω του δικηγόρου του και παρά το γεγονός πως εκκρεμεί στις 25 Οκτωβρίου να παρουσιαστεί ενώπιον του κακουργείου δικείου που οδηγείται, ζήτησε μέσω του δικηγόρου του να επιστρέψει στην εργασία του, καθώς τέθηκε σε διαθεσιμότητα, να επιστρέψει στην εργασία του κάπου αλλού, όχι απαραίτητα στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, σε κάποιο άλλο δημόσιο νοσηλευτήριο. Ουσιαστικά γνώριζε ότι υπήρχε διάταγμα να μην τα περιοριστικά μέτρα, έκρινε ότι μπορούσε να πάει στη δουλειά του επειδή... Και επέστρεψε κάποια στιγμή. Ναι. Ωστόσο, αψήφισε τα διατάγματα, κάτι το οποίο εξόργησε εννοείται τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ζήτησε και μπήκε ακόμη περισσότερο η διαθεσιμότητά του, τέθηκε χρονολογικά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον του κακουργείου δικείου που, επαναλαμβάνουμε, θα παρουσιαστεί 25 του μήνα. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα είναι σε διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Να χαιρετήσω τώρα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, είχαμε προχθές και τον συνάδελφό σας, τον ομολογό σας της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Μαζί ξέρω ότι δεν μπορείτε να σχολιάσετε συγκεκριμένες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουμε όμως να δούμε την διαδικασία που τίθεται κανείς σε διαθεσιμότητα, το χρονικό διάστημα, αν είναι μέχρι να δικαστεί κανείς, αν είναι θέμα αδικήματος. Πείτε μας λίγο. Ακριβώς, να μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο ερώτημα όπως το έχετε θέσει, να πω ότι δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε και δεν νομιμοποιούμαστε σε αυτό το στάδιο να πούμε κάτι συγκεκριμένο επί της υπόθεσης. Ναι. Διότι εμείς η μόνη εμπλοκή που έχουμε για το θέμα είναι η απόφαση για διαθεσιμότητα, ναι. Η οποία λαμβάνεται, ελήφθη και λαμβάνεται όπως λαμβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις τέτοιες αποφάσεις της Επιτροπής. Ναι. Να πω ότι η διαθεσιμότητα υπάλληλων μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι όταν αποφασίζεται διερεύνηση κάποιου θέματος, είτε πειθαρχική είτε ποινική. Αυτή η διαθεσιμότητα έχει διάρκεια μέχρι 3 μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για άλλους 3 αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και συνήθως λίγη με την ολοκλήρωση της έρευνας. Mm-hmm. Αν μετά από την, ο νόμος προβλέπει ότι αν μετά από την ολοκλήρωση της διερεύνησης ενός θέματος, εάν το θέμα παραπευθεί για εκδίκαση σε ποινικό δικαστήριο, τότε εάν η αρμόδια αρχή εισηγηθεί στην Επιτροπή και κριθεί και από την Επιτροπή και από την αρμόδια αρχή, οι οποίοι κάνουν την εισήγηση, αλλά την τελική αποφάση την έχει η Επιτροπή, ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον τεθεί ο υπάλληλος σε διαθεσιμότητα, τότε αποφασίζει τη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ναι. Η ολοκλήρωση αυτή δεν είναι, για παράδειγμα, με την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, κύριε Παπαγεωργίου, κατηγορείται κάποιος ποινικά. Ξεκινάει Μάλιστα. η διαδικασία. Μπαίνει σε διαθεσιμότητα. Εσείς δίνετε ένα χρονικό περιθώριο, για παράδειγμα, 3 εβδομάδες ή μέχρι 3 μήνες. Είναι ένα όχι, το... Όχι. Ναι. Εκείνον το περιθώριο των 3 μηνών, ναι. με δυνατότητα επανάληψης δεύτερου τριμήνου, ισχύει μόνο στην περίπτωση της πειθαρχικής έρευνας, ναι. του σταδίου της έρευνας. Ναι. Όταν πάμε στο στάδιο της παραπομπής κάποιου σε δίκη, ναι. εκεί η δυνατότητα είναι μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης, όποτε και αν ναι. αυτή ολοκληρωθεί. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπαίνει σε διαθεσιμότητα ένας δημόσιος υπάλληλος και τελειώνει το αστυνομικό, το ανακριτικό έργο και η δίκη έχει οριστεί μετά από 6 μήνες, μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του μέχρι να κριθεί από το δικαστήριο. Επαναλαμβάνω, νομίζω είναι ξεκάθαρο το θέμα. Όταν είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης, ναι. η διαθεσιμότητα μπορεί να διαρκέσει 3 συν ναι. άλλους 3 μήνες αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Όταν φύγουμε από αυτό το στάδιο, διατυπωθούν κατηγορίες στο δικαστήριο και πάει για ποινική εκδίκαση για το θέμα, εκεί μπορεί η απόφαση να είναι ότι
τίθενται σε διαθεσιμότητα και συνήθως αυτό γίνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης. Εσείς όμως, κύριε Παπαγεωργίου, είναι απόφαση όταν λέμε σήμερα ξεκινά αυτή η διαθεσιμότητα και τελειώνει σε 3 μήνες. Αν δεν έρθει η αρμόδια υπηρεσία να σας ζητήσει εκ νέου, για παράδειγμα, αυτός που είναι σε διαθεσιμότητα μπορεί να πάει κανονικά στο γραφείο του. Τώρα, ασφαλώς αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση της πειθαρχικής ή ποινικής έρευνας. Ναι. Όχι για την περίοδο της ποινικής, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, που είναι μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης. Λοιπόν, για να το κάνω πιο λιάνο, κύριε Παπαγεωργίου, η δική σας δουλειά είναι να ορίζετε κάποιον ότι μπαίνει σε διαθεσιμότητα, είναι 3 και αν σας ζητηθεί ξανά από... Όχι. 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 Αυτό που λέτε αφορά την πειθαρχική, όταν είμαστε στο στάδιο της έρευνας, το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Ναι. Όταν κάποιος κατηγορείται στο δικαστήριο, για όχι, δεν γίνεται, έχουμε φύγει από την έρευνα. Ναι. Έχουν διατυπωθεί κατηγορίες στο δικαστήριο για κάποιον και κριθεί ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να μπει σε διαθεσιμότητα, η απόφαση είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης από το δικαστήριο. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, να τα εξηγούμε, διότι μπορεί και οι ήδη που τους αφορούν οι αρμόδιοι να μην το αντιλαμβάνονται. Ναι. Ο λόγος που δεν μπορούμε να επεκταθούμε ή να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο περί δημόσιας υπηρεσίας, αν κάποιος καταδικαστεί από το δικαστήριο τελικά, αν βρεθεί ένοχος δηλαδή, και αν δεν κάνει έφεση ή αν κάνει έφεση και, και κατέφεση βρεθεί ένοχος, τότε σύμφωνα με τον νόμο το θέμα έρχεται κοντά μας πέρα από την ποινική καταδίκη που μπορεί να του επιβληθεί. Αν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι τα αδικήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί, μιλούμε πάντα όταν υπάρχει τελική καταδίκη, εν έχουν έλλειψη τιμιότητας ή δικαινή σχρόνια, τότε η Επιτροπή τον καλεί ενώπιον της και αφού τον ακούσει μπορεί να του επιβάλλει και πειθαρχική ποινή πέρα από την ποινική. Γι' αυτό σε αυτόν το στάδιο εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, διότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ναι, κύριε Παπαγεωργίου, αντιλαμβάνομαι ότι επειδή είχαμε και στο παρελθόν τις περιπτώσεις, όταν καταδικαστεί κανείς κιόλας και είναι για πολύ σοβαρά δικήματα, δεν μένει σε διαθεσιμότητα, απολύεται κιόλας από το δημόσιο. Εκείνο είναι η απόφαση της Επιτροπής, θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, διότι παίρνουμε τα πρακτικά, εκείνο δεν μπορούμε να επισελθούμε στα γεγονότα, δεν δεχόμαστε όπως έχουν γίνει στο δικαστήριο. Κύριε Παπαγεωργίου, χάρη της ιστορίας να πούμε ότι όταν κανείς είναι σε διαθεσιμότητα, μένει στο σπίτι και παίρνει το μισό του μισθού του, δεν είναι? Είναι ο νόμος προβλέπει ότι παίρνουν το μισό, αυτό είναι ο κανόνας, ναι. Ναι. Μπορείτε κλείνοντας να μας πείτε, κύριε Παπαγεωργίου, φέτος και πέρσι πόσες είναι περιπτώσεις που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δημόσιοι υπάλληλοι? Δεν έχω τα ακριβή στοιχεία τώρα, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι πάρα πολλές. Ναι. Εκεί παρατηρείται, θα έλεγα, μια πτωτική τάση, αλλά εκείνο το οποίο επίσης παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια κλιμάκωση προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα των υποθέσεων οι οποίες διερευνούνται. Ναι, είναι λιγότερες αλλά πολύ πιο σοβαρές, λέτε. Ναι, 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 ναι. Δεν έχω όμως ακριβή στοιχεία τώρα. Για σεξουαλικά αδικήματα, είτε πειθαρχικά είτε επιτρέχουν, έχετε... Φέτος δεν είχαμε άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.